Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, όλη η δουλειά στις ταινίες αλλά και στις σειρές είναι να επιλέξεις τους κατάλληλους ανθρώπους για την κατάλληλη δουλειά. Φυσικά, τώρα που το ξανασκέφτομαι, το ίδιο ισχύει για όλες τις δουλειές. Anyway, εάν λοιπόν το πετύχεις αυτό, τότε τουλάχιστον στην περίπτωση του κινηματογράφου, στην χειρότερη θα έχεις ένα τίμιο αποτέλεσμα και στην καλύτερη θα έχεις ένα αριστούργημα. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα μιλήσουμε για την καλύτερη των δύο περιπτώσεων. Γιατί οι δημιουργοί των Spider-Verse ταινιών χωρίς καμία υπερβολή άλλαξαν μια για πάντα τον κόσμο του animation αλλά και ολόκληρου του σουπερ-ηρωικού κινηματογράφου, φέρνοντας έναν άλλον αέρα στον μονότονο τα τελευταία χρόνια τομέα των κινουμένων σχεδίων. Πώς όμως το κατάφεραν αυτό, ρε Θωμά, σε ακούω να ρωτάς? Εγώ θα σου πω. Πριν ξεκινήσουμε να λέμε ωραία πραγματάκια, να σου υπενθυμίσω, αν είσαι καινούριος ή καινούρια στην παρέα μας και σου αρέσει αυτό που βλέπεις, να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι από δίπλα για να σου έρχονται ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεο που θα έρθουν. Και να πω και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα mail αυτού εδώ του καναλιού. Πάμε να τα πούμε. Ήταν, θυμάμαι, Δεκέμβριος του 17 όταν η Sony Pictures ανέβασε το πρώτο της τιζεράκι για το νέο της animation project με τίτλο Spider-Man Into the Spider-Verse. Και η αλήθεια, κυρίες και κύριοι, πίσω από αυτό είναι αρκετά σκληρή και αντικατοπτρίζει την αλήθεια πίσω από κάθε δημιουργό που προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό από τις σίγουρες δοκιμασμένες συνταγές που κυκλοφορούν στην εκάστοτε εποχή. Οι δημιουργοί του Into the Spider-Verse, λοιπόν, όπως οι ίδιοι είχαν δηλώσει σε μια συνέντευξή τους μετά την κυκλοφορία της ταινίας τους, 1,5 χρόνο μετά την εκκίνηση του project, μετά δηλαδή από 1,5 χρόνο σκληρής δουλειάς, με άλλα λόγια, εκείνοι πίστευαν πως το project τους δεν θα γίνει αποδεκτό από το κοινό ή, όπως αλλιώς ανέφεραν, πίστευαν πως είχαν πάρει πολλά ρίσκα. Και όντως, παιδιά, είχαν πάρει πάρα πολλά ρίσκα. Ουσιαστικά αυτό που είχαν κάνει είναι να έχουν επιλέξει το δύσκολο δρόμο, αυτόν δηλαδή της αποδόμησης του είδους, ή, για να σας το κάνω λίγο πιο λιανά για να το καταλάβετε καλύτερα, όπως θα έλεγε μια άλλη ψυχή, επέλεξαν τον δρόμο του «Εμπρός πίσω». Αναγιά σου. Για να φτάσουμε όμως στο σημείο αυτό, παιδιά, στο σημείο που το Into the Spider-Verse άλλαξε τον κόσμο του animation, πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω, ή μάλλον αρκετά πιο πίσω, στο 1900. Σίγουρα όσοι περιηγήσετε στο YouTube ή στο Instagram ή στο TikTok αν είστε κάτω των 17, θα έχετε πετύχει ένα από τα βίντεο που κάποιος έχει ζωγραφίσει σε πολλές σελίδες ενός τετραδίου συνεχόμενες ζωγραφιές που, αν τις ενώσεις, δηλαδή αν ξεφυλίσεις γρήγορα το τετράδιο, δημιουργούν την ψευδαίσθηση της κίνησης. Αυτή ακριβώς λοιπόν ήταν και η πρώτη μορφή animation, ή αλλιώς το παραδοσιακό animation, που με τα χρόνια εξελίχθηκε και πάνω του στηρίχθηκαν και αναπτύχθηκαν κολοσσοί που συνεχίζουν να αναπτύσσονται μέχρι και σήμερα, όπως παραδείγματος χάρη η Disney. Το 1915 όμως, οι Earl Hart και John Bray έφεραν μια επανάσταση στον τομέα του animation. Ενώ λοιπόν παλαιότερα οι σχεδιαστές έπρεπε να ζωγραφίζουν και τον πρωταγωνιστή της σκηνής αλλά και το background σε κάθε ένα από τα frame, δηλαδή σε κάθε καρέ της σκηνής ξανά και ξανά, κάτι που ήταν και χρονοβόρο, αλλά επίσης έκανε, εκτός από τον πρωταγωνιστή, να κινείται και τον background, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται ένα ανθρώπινο χέρι να πετύχει ακριβώς το ίδιο background σε κάθε καρέ. Αυτοί οι δύο τύποι λοιπόν που προανέφερα έκαναν μια κίνηση που άλλαξε μια για πάντα τον τρόπο με τον οποίο φτιαχνόντουσαν τα κινούμενα σχέδια. Χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά ένα σταθερό background, τοποθετώντας από πάνω ζωγραφιές των χαρακτήρων που είχαν σχεδιαστεί πάνω σε διάφανες μεμβράνες που τις φωτογράφιζαν μετέπειτα με ειδικές φωτογραφικές μηχανές και ένωναν αυτές τις φωτογραφίες ώστε να δημιουργήσουν συνεχόμενα καρέ, όπου αυτά με τη σειρά τους δημιουργούσαν μια σκηνή, όπου το σύνολο των σκηνών δημιουργούν μια σεκάνς, πράξη, με άλλα λόγια, και ένα σύνολο πράξεων τη δημιουργεί μια ταινία. Αυτός όμως, κυρίες και κύριοι, που ήρθε να πάρει αυτή την ιδέα και να την εκτοξεύσει είναι ο γνωστός και μη εξαιρετίος Walt Disney. Μουσική.
Στην ουσία πήρε την τεχνική του παραδοσιακού animation και την βιομηχανοποίησε. Θέσπισε ένα σύστημα παραγωγής ταινιών κινουμένων σχεδίων που εκτός των άλλων έθεσε και κάποιους ρόλους που δεν υπήρχαν μέχρι εκείνη την εποχή. Αντί να βάζει έναν άνθρωπο να τα κάνει όλα, έδωσε διαφορετικούς ρόλους σε κάθε σχεδιαστή του. Και πιο συγκεκριμένα χώρισε τους σχεδιαστές του σε βασικούς και βοηθητικούς. Η δουλειά τώρα του βασικού σχεδιαστή ήταν να σχεδιάζει μόνο τα καρέ όπου ο χαρακτήρας κάνει μια σημαντική κίνηση, τα λεγόμενα και keyframes, που μετέπειτα ερχόταν ο βοηθητικός σχεδιαστής για να συμπληρώσει κατάλληλα τα κενά frames ώστε να είναι ομαλή η κίνηση του χαρακτήρα στο τελικό αποτέλεσμα. Φυσικά υπήρχαν και οι σχεδιαστές για τον σχεδιασμό των background, δεν κάνει να τους ξεχνάμε και αυτούς. Και όλες αυτές οι ζωγραφιές λοιπόν συγκεντρωνόντουσαν και κατανέμονταν ώστε να τις παραλάβει μια άλλη ομάδα σχεδιαστών με τον τίτλο Σχεδιαστές Καθαρισμού ή στα αγγλικά Clean Up Animators. Οι Clean Up Animators είχαν την αποστολή να ξεπατικώσουν όλα τα σχέδια πάνω στις διαφανείς μεμβράνες και να τα διορθώσουν ώστε να υπάρχει απαραίτητη κινησιακή συνοχή στο τελικό αποτέλεσμα. Μετά από αυτό έπεφτε και χρώμα στις ζωγραφιές και χρησιμοποιούσαν το σύστημα με τις φωτογραφίες που σας ανέφερα και πιο πριν. Αυτό ακριβώς το σύστημα λοιπόν έμελε να γίνει το άγιο δισκοπότηρο του 20ου αιώνα στον χώρο των κινουμένων σχεδίων, μέχρι να έρθει μια άλλη εταιρεία να το αλλάξει αυτό μια για πάντα. Και το όνομα αυτής, Pixar. My name is Woody, this is my spot. I am Buzz Lightyear. Το 1995 λοιπόν η εταιρεία Pixar ή Pixar όπως θέλει στην πει ο καθένας κυκλοφορεί την ταινία Toy Story. Την πρώτη ταινία η οποία ήταν κατασκευασμένη 100% με την τεχνολογία του 3D animation. Και από εκείνη την ημέρα και μετά κυρίες και κύριοι ο κόσμος των animation ταινιών θα αλλάξει μια για πάντα, δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος ή μάλλον για να το πω καλύτερα όλος ο κόσμος των animation ταινιών θα ήθελε να είναι ίδιος με την Pixar. Η διαδικασία δημιουργίας μιας ταινίας με την τεχνολογία 3D computer animation λοιπόν ξεκινάει με την κατασκευή ενός 3D μοντέλου, ενός 3D χαρακτήρα δηλαδή. Στην συνέχεια φτιάχνεται μια σκελετική μορφή αυτού του χαρακτήρα στην οποία ο animator θέτει κάποια σημεία που ονομάζονται AVAs. Σημεία δηλαδή πάνω στον χαρακτήρα που θέλει εκείνος να κινούνται ανάμεσα στα καρέ. Αμέσως μετά τοποθετεί τον χαρακτήρα ή τους χαρακτήρες μέσα στην σκηνή που επιθυμεί και οργανώνει μόνο τα καρέ στα οποία αλλάζουν θέση τα AVAs, τα λεγόμενα και keyframes. Ναι, ακριβώς όπως τα αναφέραμε και στο traditional animation. Με τη μόνη διαφορά όμως εδώ παιδιά, πως εδώ υπάρχει μόνο ο key animator και τον ρόλο των assistant και clean up animator τον παίρνει ο υπολογιστής. Και ναι, εσείς νομοσιολόγια που βλέπεις αυτή τη στιγμή αυτό εδώ το βίντεο, μπορείς άνετα με την ησυχία σου να πεις πως έρχονται τα ρομπότ και μας κλέβουν τις δουλειές. Σου δίνω εγώ την άδεια. Η 3D animation τεχνολογία πραγματικά έφερε μια επανάσταση στον χώρο της και έδωσε την δυνατότητα στους δημιουργούς να παρουσιάσουν χαρακτήρες αλλά και περιβάλλοντα που μοιάζουν με πραγματικά. Ειδικά με το πέρασμα των χρόνων, όσο εξελισσόταν αυτή η τεχνολογία και συνεχίζει δηλαδή να εξελίσσεται μέχρι και σήμερα, είδαμε να βγαίνουν μέχρι και ολόκληρες CGI ταινίες που θεωρούνται live action μεταφορές, όπως παραδείγματος χάρη αυτή του Βασιλιά των Λουλαριών. Run away, Simba. And never return. Με άλλα λόγια, από την καρτουνίστικη φιλοσοφία του 20ου αιώνα περάσαμε στην φιλοσοφία του 3D ρεαλισμού. Γιατί όμως αναφέραμε αυτές τις δύο τεχνικές animation και λέω παιδιά αυτές τις δύο γιατί υπάρχουν και άλλες τεχνικές animation που εντάξει δεν είναι του παρόντος να αναφερθούν. Τις αναφέραμε κυρίες και κύριοι γιατί οι δημιουργοί των ταινιών Into και Across the Spider-Verse κατάφεραν να βρουν την χρυσή τομή ανάμεσα σε αυτές τις δύο τεχνικές. Κόντρα στη λογική λοιπόν των τελευταίων ετών που ήθελε όλες τις εταιρείες να προσπαθούν να αντιγράψουν τον ρεαλισμό και την αισθητική των ταινιών της Pixar, οι δημιουργοί του Spider-Verse franchise αποφάσισαν να δώσουν μια εντελώς διαφορετική ταυτότητα στο project τους. Ως τεράστιοι λάτρεις των κόμικ, η ομάδα των ταινιών αυτών επικεντρώθηκε σε έναν και μόνο στόχο. Ήθελε η ταινία που θα δημιουργηθεί να μοιάζει σαν να έχει βγει μέσα από ένα κόμικ. Ήθελε κάθε καρέ της όμως να μοιάζει με μια κόμικ ζωγραφιά. Και πώς το πετυχαίνεις αυτό, Θωμά?
Η απάντηση δόθηκε λίγο πιο πριν, παιδιά. Μα και φυσικά συνδυάζοντας τις δύο τεχνικές animation που προαναφέρθηκαν και προσλαμβάνοντας κοντά στους 180 σχεδιαστές. Ναι, παιδιά, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Στο Project Spider-Verse συμμετέχουν δηλαδή 180 σχεδιαστές. Ένα νούμερο εξωπραγματικό, εάν σκεφτείτε πως στην πρώτη ταινία Toy Story εργάστηκαν μόλις 27. 27-180. Οι ακραία μερακλείδες δημιουργοί των Into και ακρός The Spider-Verse ταινιών κατασκεύασαν αρχικά τα 3D μοντέλα των χαρακτήρων τους, όπως ήθιστε δηλαδή στην σύγχρονη animation εποχή, και τι έκαναν μετά. Ζωγράφισαν από πάνω κάθε frame της ταινίας ώστε να μοιάζει με κόμικ. Παιδιά, σας το είπα και πιο πριν, τα παλικάρια δεν πάνε καθόλου καλά. Και το ξέρω, το βλέπω, σε βλέπω, δεν έχεις καταλάβει ακόμη για τι πράγμα μιλάμε και θα σου το πω αλλιώς για να το καταλάβεις. Για να δημιουργηθεί ένα μόλις δευτερόλεπτο ολοκληρωμένου υλικού στην ταινία Into the Spider-Verse, αλλά και στο sequel, χρειάστηκε μία ολόκληρη εβδομάδα δουλειάς. Για ένα μόλις δευτερόλεπτο. Και για 10 δευτερόλεπτα ολοκληρωμένης δουλειάς, δηλαδή ενός αποτελέσματος που να τους ικανοποιεί, χρειάστηκε να δουλέψουν για έναν ολόκληρο χρόνο. Και θα ρωτώ τώρα, γιατί ρε Θωμά χρειάστηκαν τόσο πολύ χρόνο? Γιατί θα σας το ξαναπώ, τα παλικάρια δεν είναι καλά. Είχαν ένα όραμα και δεν ήθελαν απλά αυτό το όραμα να το κάνουν πραγματικότητα, ήθελαν να το τερματίσουν. Και το τερμάτισαν. Η λατρεία λοιπόν αυτής της ομάδας για τα κόμικ όχι απλά δεν σταματάει εδώ πέρα, αλλά από εδώ ξεκινάει. Για τις εκφράσεις των προσώπων των χαρακτήρων δημιούργησαν μια νέα τεχνολογία, ένα νέο software εν ονόματι Katana, όπου ο σχεδιαστής σχεδίαζε τις γραμμές πάνω στο πρόσωπο του χαρακτήρα, γραμμές που και έκαναν έντονα τα χαρακτηριστικά του πρωταγωνιστή, όπως η μύτη του ή τα αυτιά του, αλλά έκαναν ακόμη πιο έντονες και τις εκφράσεις που έπαιρνε κάθε φορά. Εκείνοι λοιπόν σχεδίαζαν αυτές τις γραμμές στα καρέ που το έκριναν απαραίτητο, στα keyframes δηλαδή, και άφηναν το πρόγραμμα να μάθει την κινησιολογία των γραμμών και μετά εκείνοι πάλι χειροκίνητα διόρθωναν το πρόγραμμα μέχρι ότου να πετύχουν το τέλειο αποτέλεσμα. Αρχίζει λοιπόν να βγάζει νόημα γιατί ήθελαν ένα χρόνο για 10 δευτερόλεπτα σωστού υλικού. Νομίζω πως αρχίζει και βγάζει. Από εδώ και πέρα τώρα, γιατί δεν τελειώνουμε πάλι εδώ, έχουμε ακόμη συνέχεια. Τα tricks και η φαντασία τους δεν σταματούν εδώ. Για τις σκιές στα πρόσωπα και όχι μόνο, δεν χρησιμοποίησαν τις γνωστές smooth σκιές που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στις animation ταινίες, αλλά σκιές από σκίτσα. Γραμμές δηλαδή. Και για τις σκηνές που υπάρχει κάποια πολύ φωτεινή επιφάνεια ή που κάποιος βαράει με κάποιον φακό, χρησιμοποιήθηκαν half-tone dots. Η τεχνική half-tone dots είναι αυτή που χρησιμοποιούταν κατά κόρον στον 20ο αιώνα στις εκτυπώσεις για να μπορούν να αποτυπώνονται στο χαρτί χρώματα αλλά και αποχρώσεις. Η ταινία πάλι παίρνει αυτή την τεχνική και την χρησιμοποιεί για να δώσει αυτή την vintage υφή στην εικόνα της. Μία ακόμη τεχνική τώρα που δανείζεται από τα κόμικ η ταινία είναι η λανθάνουσα εκτύπωση. Οι λάτρες των κόμικ σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει κάποια σημεία στις εκτυπώσεις των κόμικ που το μελάνι δεν έχει αναμειχθεί σωστά και δημιουργεί ένα άλλοτε λίγο και άλλοτε πολύ θολό αποτέλεσμα. Λοιπόν, το Spider-Verse αυτή την αστοχία στις εκτυπώσεις την έκανε δικό του όπλο. Αντί λοιπόν στα σημεία που δεν εστιάζει η κάμερα σε κάθε σκηνή να χρησιμοποιήσουν την γνωστή θολούρα που αναπαριστά μια πραγματική κάμερα, δόλωσαν τα μη εστιασμένα σημεία με το εφέ της λανθάνουσας εκτύπωσης. Με αυτόν τον τρόπο και έδωσαν μια πολύ ξεχωριστή αισθητική στην ταινία τους, αλλά και έκαναν πολύ πιο έντονο το πολυσυμπαντικό στοιχείο που την χαρακτηρίζει. Που τις χαρακτηρίζει, γιατί είναι δύο πλέον. Όμως κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να ξεχνάτε το πιο σημαντικό απ' όλα. Οι ταινίες αυτές έχουν να κάνουν με το πολυσύμπαν, άρα με πολλούς διαφορετικούς Spider-Man ή και Woman. Όπου ο καθένας από αυτούς έρχεται από άλλο κόσμο και συμπαντικά αλλά και σχεδιαστικά. Ο Spider-Man Noir, παραδείγματος χάρη, που εμφανίζεται στην πρώτη ταινία του Spider-Verse, είναι ένας ασπρόμαυρος χαρακτήρας που έπρεπε να δέσει αρμονικά με το σύνολο. Hey fellas. Is he in black and white? Where's that wind coming from? We're in a basement. Wherever I go, the wind follows. Ή ο 100% καρτουνίστικος Spider-Ham. I just washed my hands. That's why they're wet.
No other reason. Ή βγαλμένη από manga, παύλα, anime, Penny Parker. Hi guys. Konnichiwa. Hajimemashite. Yoroshiku. Για όλους αυτούς τους χαρακτήρες λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν και διαφορετικοί τύποι σχεδίασης αλλά και animation. Πάμε όμως να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα αυτό. Στο traditional animation που αναφέραμε πιο πριν, ο τρόπος σχεδιασμού της κίνησης γίνεται σε ones και twos, δηλαδή σε πρώτα και σε δεύτερα. Όταν λέμε λοιπόν σχεδίαση της κίνησης σε ones, σε πρώτα δηλαδή, εννοούμε πως στα 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο που γυρίζεται κάθε ταινία, ο χαρακτήρας ζωγραφίζεται ανά ένα καρέ. Κάθε ένα καρέ έχει και μια διαφορετική ζωγραφιά του χαρακτήρα που κινείται. Όταν λέμε ότι σχεδιάζεται σε δεύτερα τώρα, σε τους δηλαδή, εννοούμε πως από τα 24 frames ο χαρακτήρας ζωγραφίζεται στα μισά από αυτά. Ανά ένα καρέ δηλαδή, στα 12. Αυτοί οι τρόποι σχεδίασης λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν στον Miles Morales και στους χαρακτήρες που είναι όμοιοι του ή παρόμοιοι του, όπως είναι ας πούμε ο Peter Parker ή όπως είναι η Gwen. Hey guys. Wanda? It's Gwen, actually. Στην περίπτωση των anime όμως παιδιά, ο σχεδιασμός γίνεται σε threes, δηλαδή σε τρίτα. Η κίνηση δηλαδή του χαρακτήρα σχεδιάζεται κάθε 3 frames. Και αυτήν ακριβώς την τεχνική χρησιμοποίησαν στην Penny Parker και το ρομπό της. Εν ολίγης παιδιά, όσο πιο λίγα frames χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό της κίνησης του χαρακτήρα, τόσο πιο σπασμωδική θα είναι και η κίνηση του χαρακτήρα. Δεν θα μοιάζει ομαλή, θα είναι σαν να ψιλοκολλάει. Οπότε οι δημιουργοί τι έκαναν, είπαν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές τεχνικές σε διαφορετικούς χαρακτήρες, όχι όμως με γνώμονα μόνο την προέλευσή του, αλλά και τις ικανότητές του μέσα στην ταινία την εκάστοτε στιγμή. Σε αυτήν εδώ τη σκηνή λοιπόν, επέλεξαν να σχεδιάσουν την κίνηση του Peter Parker σε ones για να τονίσουν την εμπειρία του ως Spider-Man, να φαίνεται δηλαδή πιο ομαλή η κίνησή του, και τον άπειρο ακόμη Miles Morales σε twos. Σε δεύτερα δηλαδή, ώστε να γίνει ακόμη πιο έντονη η απειρία του. Και όταν σιγά σιγά αρχίζει και νιώθει πιο άνετα ο Miles Morales με τις δυνάμεις του, τότε η κίνησή του σχεδιάζεται σε ones. Βέβαια, να πούμε εδώ, να αναφέρουμε πως δεν είναι η πρώτη η δημιουργή του Spider-Verse που χρησιμοποιούν αυτή την πατέντα. Ο θρηλυκός άνιμε σκηνοθέτης Χαγιάο Μιγιαζάκη επίσης χρησιμοποιούσε διαφορετικές τεχνικές σχεδίασης ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε σκηνής στην ταινία του. Δύο λέξεις όμως, κυρίες και κύριοι, απαγορεύονταν να τις προφέρει κάποιος στην ομάδα παραγωγής των ταινιών Spider-Verse. Δύο απλές λέξεις που η σύγχρονη εποχή τις έχει ως άγιο δισκοπότηρο, όχι όμως αυτό το project. Motion Blur. Το motion blur με απλά λόγια είναι το θόλωμα της κίνησης ενός αντικειμένου ώστε να επιτυγχάνεται ένα πιο ομαλό και αληθοφανές αποτέλεσμα στην κίνηση. Τι είπαμε όμως, εδώ πέρα δεν μας νοιάζει ο ρεαλισμός αλλά η αισθητική. Αντί για motion blur λοιπόν, στο Spider-Verse franchise χρησιμοποίησαν μια παλιά τεχνική εν ονόματι smear. Η τεχνική smear χρησιμοποιήθηκε αρκετά στα πρώτης γενιάς cartoon για την ψευδαίσθηση της κίνησης. Η διαφορά από το motion blur είναι πως στην τεχνική smear, αντί να θολώνεται η κίνηση του χαρακτήρα για να φαίνεται πιο ρεαλιστική, μένει καθαρή με τα πολλαπλά ομοιώματα να είναι εμφανή εάν κάποιος κάνει παύση σε ένα τυχαίο frame. Και αυτό που ακούσατε είναι ένα ακόμη στοιχείο που επιβεβαιώνει πως το Spider-Verse franchise δεν είναι ρεαλιστικοκεντρικό αλλά κωμικοκεντρικό. Το αποτέλεσμα τώρα. Οι δημιουργοί του Spider-Verse franchise, παιδιά, μπορεί να ρίσκαραν πολλά, αλλά σήμερα οι δύο ταινίες του franchise τους θεωρούνται από τις καλύτερες σούπερ ηρωικές ταινίες όλων των εποχών και για κάποιους ίσως και καλύτερες όλων των εποχών. Κάτι που προφανώς δεν οφείλεται μόνο σε αυτά που ανέφερα, αλλά και στους υπόλοιπους τομείς όπως το σενάριο, η μουσική, αλλά σε μεγάλο βαθμό βοήθησε και η πολύ φρέσκια αισθητική που έφερε στον τομέα των κινουμένων σχεδίων. Από το 2017 και μετά, όλες οι εταιρείες αντί να προσπαθούν να μοιάσουν στην Pixar, προσπαθούν να μοιάσουν στο Spider-Verse. Δείτε παραδείγματος χάρη την ταινία Close του 2019 ή το πιο πρόσφατο Puss in Boots The Last Wish, που και αυτά έχουν μια πιο στυλιζαρισμένη εικόνα που φέρνει περισσότερο σε κόμικ
παρά σε σύγχρονη ταινία. Ακόμη, παιδιά, και η ίδια η Pixar έχει επηρεαστεί από το Spider-Verse και έχει αρχίσει να κοιτάει με άλλα μάτια. Το ηθικό δίδαγμα αυτού εδώ του επεισοδίου, παιδιά, ποιο είναι λοιπόν, πως εάν έχεις ένα όραμα στο κεφάλι σου, ένα όραμα που το γουστάρεις, που σου ταιριάζει, που σου έχει κολλήσει και πιστεύεις σε αυτό, όσο κόντρα και να είναι στην εποχή, προσπάθησέ το. Και προσπάθησέ το χωρίς να κάνεις ούτε μια τόση δα έκπτωση, όπως ακριβώς έκαναν και οι δημιουργοί του Spider-Verse franchise. Και δεν υπάρχει ούτε μία στεκατομμύριο περίπτωση να αποτύχεις. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω εγώ για τον μαγικό και τρελό κόσμο που κρύβεται πίσω από τις Spider-Verse ταινίες. Εάν εσείς γνωρίζετε κάποιο επιπλέον fact που δεν αναφέρθηκε εδώ πέρα, μην διστάσετε να το μοιραστείτε κάτω στα σχόλια μαζί μας. Αλλά επίσης θα ήθελα να μην ξεχάσετε να μου πείτε και για ποια άλλη ταινία θα θέλατε να μάθετε λεπτομέρειες για τον κόσμο πίσω από τις κάμερες. Εγώ είμαι ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο αυτή τη φάτσα, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που έρχονται. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι super!